έχει να κάνει με δύο πράγματα. Έχει να κάνει σίγουρα με την καινοτομία, σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία, το οποίο εμείς σαν περιφέρεια το υποστηρίζουμε απίστευτα και έχουμε κάνει και τα προγράμματα Life IP μαζί με το Πράσινο Ταμείο για να υποστηρίξουμε την κυκλική οικονομία και να ανοιχτούν οι χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα σαν σύνολο της περιφέρειας. Για σαν βραβείο πραγματικά πρέπει να τους δοθούν πολλά συγχαρητήρια για κάτι τέτοιο, μια πρωτοβουλία η οποία πραγματικά ενισχύει το κομμάτι και ενθαρρύνει όλο το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας και σίγουρα δίνει την δυνατότητα στα παιδιά, την καινούργια γενιά, να μπορέσει να είναι ενήμερη για το μέλλον, για να κάνουμε αλλαγές. Γιατί για να πάμε μπροστά σίγουρα χρειάζονται οι απαραίτητες αλλαγές σαν κουλτούρα, σαν πνεύμα, που σίγουρα ένα από αυτά είναι και η κυκλική οικονομία που πρέπει να την εξωματώσουμε σήμερα ημέρα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό στοιχείο, το ότι μιλάμε για νέα παιδιά, οπότε όλο αυτό το οποίο ξεκινούν τώρα θα γίνει τρόπος ζωής, που νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Μα ακριβώς αυτό. Για μένα και αυτό επιβραβεύω και πραγματικά αξίζουν τόσα πολλά συγχαρητήρια για όλο αυτό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και μας κάνει υπερήφανους όλους μας, γιατί η προσπάθεια φαίνεται πως ανταμείβεται. Και βλέπω μάλλον το μέλλον λαμπρό. Αν συνεχίσουμε έτσι, αλλάξουμε κάποια πράγματα στη νέα γενιά για να μπορεί να πάει μπροστά και να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα του τόπου μας. Από πλευράς περιφέρειας, υπάρχει ο σχεδιασμός στο να γίνει κάποια δράση, το να γίνουν κάποια πιο εξειδικευμένα, έτσι, στοχευμένες δράσεις για την κυκλική οικονομία, έτσι να πούμε περισσότερος κόσμος να κατανοήσει τι γίνεται. Ήδη έχουμε κάνει μαζί με το Life IP, όπως προανέφερα. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα καθαρά ευρωπαϊκό, το οποίο υποχρεούται η κάθε περιφέρεια να έχει να κάνει αυτό το πρόγραμμα για να ανοίξει τη χρηματοδότηση πάνω στην κυκλική οικονομία. Συγχρόνως όμως, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τα σχολεία, θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε προγράμματα τα οποία θα μπορούν να ενημερώσουν τα παιδιά για όχι μόνο κυκλική οικονομία, για όλο το ευρύ φάσμα του περιβάλλοντος, γιατί το αύριο, αν δεν προστατεύσεις το περιβάλλον, τότε θα είναι πολύ άσχημο το μέλλον για την κάθε γενιά. Και εμείς, επειδή βρισκόμαστε σε νησιά, το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό να το προστατεύσουμε για να μπορούμε να υπάρχουμε κι εμείς. Γιατί χωρίς προστασία του περιβάλλοντος, σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην τοπική κοινωνία από θέματα ανακύκλωσης που συσχετίζονται με την κυκλική οικονομία, από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή που είναι καθημερινότητα, την βλέπουμε και έχουμε παραλίες, έχουμε χυμάρους οι οποίοι δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και αν τα παιδιά δεν ενημερωθούν για αυτά τα θέματα θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον για θέμα βιωσιμότητας. Έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα, η οποία θα πρέπει σίγουρα να είναι ενήμερη όλη η γενιά, μάλλον η επόμενη, πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και εννοείται πως το σύνολο του περιβάλλοντος θα πρέπει σίγουρα να είμαστε κοντά και να βοηθάμε για το αύριο.